Chorizo, que va a popse. Ορίζω και εγώ απόψε στην παρουσίαση του ρόστερ για τη νέα σεζόν. Η παρουσίαση αυτό το βράδυ ήθιστε να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, αλλά και να οριοθετήσουμε τους στόχους για την καινούργια σεζόν. Θα ξεκινήσω με την περσινή σεζόν, η οποία ξεκίνησε πολύ δύσκολα με ένα καινούριο προπονητή, καινούριο προπονητικό team, αρκετούς νέους παίκτες και το βάρος της απώλειας του πρωταθλήματος όλων στην πλάτη μας. Ξεκινήσαμε προσεκτικά, παιδιά, προσεκτικά. Λοιπόν, όπως έλεγα, δώστε μου 2 λεπτά, σας παρακαλώ. Όπως έλεγα πριν, η χρονιά η περσινή τελείωσε και μπήκαμε στους ομίλους, μπήκαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και άδικα, κατά τη γνώμη μας, χάσαμε την καμπάλα. Μετά, με κάποια κακές εμφανίσεις, ατυχίες και κάποια άλλα πρόσμενα συμβάντα, ήρθαν τα κακά αποτελέσματα και αυτά τα αποτελέσματα έδωσαν την ευκαιρία σε ορισμένους να μας κάνουν κριτική και να μας αμφισβητήσουν. Αλλά αυτή η κριτική και αυτή η αμφισβήτηση δεν μας λύγησε. Μας έκανε πιο δυνατούς, ενώ σε όλους το κολόσι τα παιδιά δείξανε χαρακτήρα και μέσα από σκληρή δουλειά, ομαδικότητα και ομοψυχία κατάφεραν και πήραν την ομάδα στην Ευρώπη και έφεραν τον ένα από τους 2 τίτλους στη Λεμεσό, στον Απόλλωνα, εδώ που το αξίζει. Έτσι θεωρούμε ότι η χρονιά που πέρασε υπό τις συνθήκες ήταν πολύ πετυχημένη. Τώρα μπαίνει μια νέα χρονιά και όταν αναλάβαμε τη διοίκηση αυτή της ομάδας πριν 4 χρόνια, είχαμε υποσχεθεί ότι θα ανεβάσουμε τον Απόλλωνα επίπεδο όχι μόνο εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Και απόψε θα ήθελα να ανακοινώσω δύο πολύ σημαντικά πράγματα που αφορούν το εξωαγωνιστικό μέρος. Πρώτα απ' όλα, πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ξεκινήσει το όνειρό μας το γήπεδο να παίρνει σάρκα και οστά. Η πολυοδομική άδεια είναι τελειωμένη, η οικοδομική άδεια περιμένει μια υπογραφή και η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί. Μένει να βγούμε σε προσφορές λίγαν συντόμως και αν πάνε όλα καλά, εντός του 2016 σύντομα θα ξεκινήσει το νέο μας γήπεδο. Και έχουμε δουλέψει όλοι πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό, και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, για να πετύχουμε αυτό το στόχο μας. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι από αύριο το πρωί ξεκινάνε έργα στο προπονητικό κέντρο Κολούμπια στο Κολόσσι. Με τη βοήθεια της εταιρείας Κολούμπια και ιδιαίτερα του φίλου του Φίβου Τουμπάκη, του Προέδρου του Σωματείου, του Συμβουλίου της εταιρείας, αλλά και άλλων φίλων, σε λίγες εβδομάδες το ίδιο εξαιρετικό προπονητικό κέντρο στο Κολόσσι θα είναι το νούμερο ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στην Κύπρο και θα είναι σημείο αναφοράς για αυτή την ομάδα. Όσον αφορά τους αγωνιστικούς στόχους, θα είμαι πολύ σύντομος. Μετά από τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες στα ευρωπαϊκά σαλόνια, μετά από δύο παρουσίες σε ομίλους του Europa League και μετά από δύο κύπελλα, σε τέσσερα χρόνια αυτή η ομάδα επιβάλλεται να ξεκινά με στόχο το πρωτάθλημα. Και θα διεκδικούμε το πρωτάθλημα. Όμως, σε αυτό το σημείο πρέπει να πω κάτι. Εμείς όλοι εδώ το πιστεύουμε, αλλά χωρίς τη βοήθεια και τη συνδρομή τη δική σας δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν μπορεί να αγωνιζόμαστε στο Τσίριο με 1.500 και 2.000 άτομα. Άρα θέλουμε όλοι το πρωτάθλημα, πρέπει να ξεσηκωθεί ο κάθε Απολλωνίστας από το καναπέ, από το καφέ και να έρθει στο γήπεδο να αγοράσει τη ροή διαρκείας και να στηρίξει την προσπάθεια αυτή της ομάδας για να μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας με το πρωτάθλημα. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους ποδοσφαιριστές πίσω στην ομάδα και να καλωσορίσω τα νέα αποκτήματα, τους δύο Μιχάλιδες, τον Τάσο, τον Ανδρέα, τον Μικέλ, τον Τούτου και τον Άρεκ στην οικογένεια του Απόλλωνα και να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους μας. Ξέρω ότι απόψε όλοι περιμένουν με τα γραφικά νέα. Δυστυχώς οι προσπάθειες μας για να κλείσουν κάποιες μεταγραφές απόψε δεν έφεραν αποτέλεσμα, αλλά δουλεύουμε πολύ σκληρά ούτως ώστε άμεσα και πολύ σύντομα η ομάδα να στελεχωθεί με τουλάχιστον ακόμα τρεις ποδοσφαιριστές. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σχολική εφορία και τον φίλο Ντίνο Έλληνα για την παραχώρηση του Λανιτίου Σταδίου και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά στην εταιρεία, ιδιαίτερα το Φανούριο, οι οποίοι δείχνουν ότι ο Απόλλωνας όχι μόνο πρωταγωνιστεί και πρωτοπορεί εντός γηπέδου, αλλά με αυτή την εκδήλωση ότι πρωταγωνιστεί και εκτός γηπέδου. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
και ελπίζω να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, το ξενοδοχείο Κούριο, τα κρασιά Λαμπουρί, το Ελπόστο, την εταιρεία Κλιμάκο, τον Πέτρο Κινή,